Καλή σας ημέρα, κύριε Σελετάκη. Καλημέρα της Κεντρικής Επιτροπής, της Κοινοβουλευτικής. Της Κεντρικής, σωστά. Να ρωτήσω τι αλλάζει εξ αριστερών τη όποια κυβέρνηση προκύψει στην αντιπολίτευση με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα τα πρώτα, αλλά και με βάση το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Αυτό που αλλάζει στις προηγούμενες εκλογές και μπορεί να γίνει και σε αυτές είναι ένα σημαντικό βήμα που έγινε από τον εργαζόμενο λαό, που έδωσε μια δύναμη σημαντική στο ΚΚΕ να ακολουθήσουν και νέα θαρετά βήματα, ώστε να βγει ακόμα πιο ισχυρή η μοναδική λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στην αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα βγει. Γιατί ξέρετε και από τις προηγούμενες εκλογές προειδοποιούμε ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποιο χρώμα και αν είχε, θα ήταν αντιλαϊκή ως τα μπούνια. 100% λοιπόν λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση, πιο δυνατό κουκουέ, πιο δυνατός ο λαός. Αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε να πούμε. Και επειδή οι εκλογές έρχονται, αλλά τα προβλήματα δεν παραμένουν, ήθελα να πω ότι ανεξάρτητα από το αν κάποιος θεωρεί, τέλος πάντων, την όποια τα προπαγανδιστικά ή επικοινωνιακά, να το πω έτσι, μηνύματα του ΚΚΕ, τα μηνύματα του ΚΚΕ δεν βασίζονται μόνο ή κυρίως σε μια πιο επιτυχημένη πρόθεση κάποιων σλόγγαν ή στο διαδικτύο, αλλά στην καθημερινή δράση των κομμουνιστών παντού όπου βρίσκονται. Πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, φάνηκε το ποια αξία έχει η ψήφος του ΚΚΕ. Όταν οι νεοεκλεγείς βουλευτές του ΚΚΕ στην Κοζάνη, για πρώτη φορά βουλευτήνα του ΚΚΕ στην Κοζάνη, βρέθηκε κυριολεκτικά τις αμέσως επόμενες μέρες να υπερασπίζεται τους συντοπίτες της από την επέλαση της πράσινης στρατηγικής και των ΜΑΤ που βρέθηκαν στην περιοχή. Πολύ γρήγορα φάνηκε το τι σημαίνει να υπάρχουν κομμουνιστές βουλευτές εκεί που υπήρξαν πληστηριασμοί και εξώσεις, εκεί που έγινε το καινούριο εργοδοτικό έγκλημα στο Πέραμα. Άρα αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο η μοναδική δύναμη που μπορεί να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόνη ή και με συμπληρώματα, αδιάφορο είναι αυτό για τον εργαζόμενο, από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Βλέπουμε το ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα γενικά στην Ευρώπη υπερασπίζεται βέβαια πολύ δυναμικά όλους τους εργαζόμενους. Θα σας πάω λίγο στη Γαλλία, όπου βλέπουμε το εξής παράδοξο. Τις προσπάθειες των συνδικάτων που στηρίζονται και από την αριστερά να τις επικροτεί και η άκρα δεξιά. Και μιλώ ας πούμε για τις διαδηλώσεις που γίνονται για το συνταξιοδοτικό. Πώς το χαρακτηρίζεται αυτό, είναι έτσι ένα οξύμορο? Καταρχήν νομίζω ότι ξέρετε, η αριστερά είναι μια έννοια που είναι πολύ ταλαιπωρημένη στην Ευρώπη και στη χώρα μας, και στην Ελλάδα είναι πολύ ταλαιπωρημένη, γιατί στην Ελλάδα μια χαρά υπήρχε η αριστερά, η κυβερνόσα που συγκυβερνούσε μαζί με την ακραδεξιά τα προηγούμενα χρόνια και έκανε καλέσματα στα ορφανά της Χρυσής Αυγής πρόσφατα. Εκείνο το οποίο βλέπουμε στη Γαλλία είναι το πώς πληρώνει οι εργαζόμενοι πάρα πολύ ακριβά τη λογική του μικρότερου κακού, του να ψηφίσουν το Μακρόν για να μην βγει κάποιος χειρότερος και στους τρεις μήνες βρέθηκαν να διαδηλώνουν αντίον του, καθώς και το τι σημαίνει, το ποιο κόστος έχει για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να μπει ένα κομμουνιστικό κόμμα στη λογική της διαχείρισης και της στήριξης σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνηση, όπως έχει κάνει τα τελευταία πολλά χρόνια η επιλογή το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, με οδυνηρές συνέπειες και για τη ζωή της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και για το γενικότερο πολιτικό κλίμα στην χώρα αυτή. Αυτό λοιπόν είναι το πραγματικό ζητούμενο και αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα στη Γαλλία. Και να κάνω μια ερώτηση, κάνοντας λίγο το συνήγορο του διαβόλου, θα σας ζητήσω να μου ερμηνεύσετε και λίγο το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου, γιατί ήταν ένα αποτέλεσμα στο οποίο για πρώτη φορά είδαμε ταυτόχρονα και να κερδίζει ο πρώτος, να κερδίζει η κυβέρνηση και να χάνει πάρα πολύ ο δεύτερος. Μπορείτε να μου δώσετε μια ερμηνεία και για το ένα και για το άλλο? Εντάξει, και η Νέα Δημοκρατία δεν κέρδισε τόσο πολύ, δηλαδή έχει πάρει και μεγαλύτερα ποσοστά
αν κάτι κάνει εντύπωση, σχολιάζεται, ίσως είναι η απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό νομίζω το έχουμε ξαναδεί. Είχαμε ξαναδεί και το 12 για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να καταβαραθρώνεται και να δένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που κάνει τη διαφορά σε σχέση με τον εργαζόμενο δεν είναι οι ενδοοικογενειακές, οι ενδοοικογενειακοί σχετισμοί μεταξύ των κομμάτων τα οποία υπηρετούν την ίδια στρατηγική, πίνουν νερό στο όνομα του κέρδους, στο όνομα της πράσινης μετάβασης, στο όνομα του Ταμείου Ανάκαμψης Επενδυτικής Βαθμίδας, με όποιο όνομα και πόσο απόχρωση και τον κάνουν. Αυτό που κάνει διαφορά είναι το πόσο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ. Γιατί να σας πω τώρα, δεν ξέρω αν έχει τόσο μεγάλη διαφορά για τον εργαζόμενο που αντιπαλεύει και ζει καθημερινά την εργασιακή ζούγκλα που έγινε ακόμα χειρότερη με τον νόμο Χατζηδάκη, εάν θα είναι περισσότεροι αυτοί που την ψήφισαν κατά 100%, κατά 70% ή κατά 50%. Τα αντιλαϊκά αυτά νομοθετήματα. Γι' αυτό λέμε το κριτήριο είναι 100% λαϊκή αντιπολίτευση, 100% κόκκινη ψήφιση του ΚΚΕ. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί να σας πω και κάτι πιο... είχαμε πρόσφατα την ιστορία με την Τράπεζα Θεμάτων. Όλη αυτή την ιστορία που έπεσε στο σύστημα, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, τα παιδιά, τα παρακολουθήσατε, τα καλύψατε και εσείς. Όλη η συζήτηση που γινόταν μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ήταν πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πιο θωρακισμένο αυτό το σύστημα. Ενώ οι μαθητές ζητάνε την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων, οι εκπαιδευτικοί ζητάνε την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων. Ποια είναι λοιπόν η αντίπαλη, η άλλη άποψη? Είναι η άλλη άποψη απέναντι στην κυρία Κεραμέως που ήταν η υπουργός παιδείας του κυρίου Μητσοτάκη, ο υφυπουργός παιδείας του κύριου Σαμαρά που κατεβαίνει σήμερα με το ΣΥΡΙΖΑ? Θέλω να πω δηλαδή και οι διαφορές που φαίνεται να επικαλούνται προεκλογικά ορισμένα κόμματα και ακόμα και οι υπαρκτές διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες και σημαντικές όσο θέλω να τις παρουσιάζω. Αυτό που κάνει διαφορά είναι το ύψος και το μπόι που θα έχει η κόκκινη ψήφος. Κύριε Σαρετάκη, πρώτα απ' όλα να σας ευχηθούμε και προσωπικού καλή επιτυχία στις εκλογές και καλό αγώνα μέχρι τις 25 του μήνα. Και μετά. 25, γιατί οι αγώνες το αντιλαμβανόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, καλή σας μέρα.